Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι κορυφής με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς έχει ξεκινήσει την αναγέννηση. Η ομάδα της Καρδίτσας αντιμετωπίζει τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, τον με διαφορά 7 βαθμών πρωτοπόρο και αίτητο φέτος Απόλλωνα, με μοναδικό στόχο να μειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από την κορυφή και τον κυριακάτικο αντίπαλό της. Στην Καρδίτσα έχει σημάνει συναγερμός για το μεγάλο παιχνίδι, με τους κινδυνόμενους να ποντάρουν πολλά στη στήριξη των φιλάθρων και την οποία αναμένεται να έχουν στο ντέρμπι της Κυριακής. Όπως όλα δείχνουν, ο Σάκης Θεοδωσιάδης θα έχει στη διάθεσή του για τον αγώνα με τον Απόλλωνα τους Κρανιώτη και Ρόβα, που δεν ταξίδεψαν στην Κατερίνη την περασμένη Κυριακή λόγω τραυματισμών, με τους δύο παίκτες να ανεβάζουν ρυθμό από σήμερα για να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη μάχη. Στο μεταξύ, αύριο 5η έχει προγραμματιστεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας η μεγάλη Γενική Συνέλευση των Μελών της Αναγέννησης, που θα έχει το χαρακτήρα της αναλυτικής ενημέρωσης. Τα μέλη και οι φίλοι της ομάδας θα ενημερωθούν αναλυτικά από τη διοίκηση για τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου, για τις δράσεις αλλά και τους στόχους που έχουν τεθεί.